Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ και σήμερα θα κάνουμε ένα εντελώς διαφορετικό βίντεο από τα συνηθισμένα, όχι unboxing. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο tip. Πριν από λίγο καιρό, θέλησα να καθαρίσω το mousepad της Razer Goliathus Large στο Speed Edition που έχω και έκανα μια έρευνα στα forums, μια έρευνα στο διαδίκτυο για να δω πώς το καθαρίζει ο κόσμος, μια και δεν υπάρχει επίσημη οδηγία από το site της Razer ή από κάπου. Εκτός και άμα δεν το ξέρω εγώ, αλλά δεν το βρήκα. Διάβασα απελπιστικά πράγματα. Άνθρωποι έπαιρναν βουρτσάκια με σαμπουάν, σε μπανιέρες, έτριβαν, ξαναέτριβαν, με αποτέλεσμα να το χαλάσουν και όχι μόνο να το χαλάσουν, αλλά να πάνε τζάμπα τόσα λεφτά που έδωσαν γι' αυτό. Προσωπικά έδωσα 25 ευρώ για το συγκεκριμένο mousepad, με έχει καταβολέψει, αλλά δεν θέλω να τα κλάψω. Όπως και όλοι σας πιστεύω. Έκανα έναν τρόπο διαφορετικό όταν το καθάρισα το mousepad, θα σας το δείξω κάποια στιγμή. Ο τρόπος μου ήταν λίγο περίεργος, αλλά μπορώ να πω ότι αν και αστείος, δούλεψε. Προχθές, εντελώς συμπτωματικά, έριξα ένα φλιτζάνι καφέ πάνω. Ναι. Και σκέφτομαι, και σκεφτόμουν να κάνω τον πρώτο τρόπο για να δω ότι ο συγκεκριμένος τρόπος, να τον κάνω σε βίντεο, να σας τον δείξω. Επειδή όμως είναι ολόκληρη διαδικασία και πρέπει να βάζω τρίποδα, πρέπει να φτιάχνω φωτισμούς ειδικούς, είναι ταλαιπωρία για μένα. Όχι ότι δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά σκεφτόμουν έναν άλλον τρόπο, τον οποίο νομίζω θα είναι σαν πειραματικό tip. Εάν δουλέψει όντως, θα το σηκώσω το βίντεο, θα το μοντάρω και θα το ανεβάσω. Λοιπόν, ο τρόπος που σκέφτηκα είναι καταρχήν αυτό εδώ το κτίνος. Ανάποδα. Αυτό εδώ το κτίνος είναι το mousepad της Razer. Το βλέπετε όλοι κανονικά. Είναι αρκετά μεγάλο. Λοιπόν, ο καφές έχει πέσει σε μια γωνία κάτω και επίσης έχει περάσει και καιρός από την τελευταία φορά που το καθάρισα. Οπότε σκέφτηκα να το βάλω στο πλυντήριο. Ναι, αλλά πώς θα το βάλω στο πλυντήριο? Στο πλυντήριο, επειδή δεν θέλω όλο το θέμα του mousepad είναι να μην αλλοιωθεί πολύ η υφή του. Εάν κάνει γρέζι από πάνω η επιφάνεια του mousepad, δεν έχει κανένα νόημα, είναι σαν να μην έχουμε καθόλου mousepad. Οπότε πεταμένα λεφτά. Λοιπόν, τι σκέφτηκα. Αφού το πάρω το mousepad, δεν έχει αλλοιωθεί η υφή του, και ακόμα και την προηγούμενη φορά που το καθάρισα με τον άλλο τρόπο, λοιπόν, τον οποίο δεν τον αποκαλύπτω, θα τον κάνω βίντεο έκπληξη κάποια στιγμή και αυτόν. Λοιπόν, αυτό είναι το mousepad. Σκέφτηκα να το πάρω και να τον βάλω μέσα σε μια μαξιλαροθήκη. Αυτή είναι μια μαξιλαροθήκη, το κρατάω με το ένα χέρι. Και να βάλω το mousepad μέσα στη μαξιλαροθήκη. Να διαλέξετε, ανάλογα βέβαια με το mousepad που έχετε, και μεγάλη μαξιλαροθήκη, μικρή. Λοιπόν, όπως βλέπετε, το mousepad έχει μπει μέσα. Προσπαθήστε να το απλώσετε όσο καλύτερα γίνεται. Βέβαια, ελπίζω να μην σας κυνηγάει η μάνα σας που πήρε την μαξιλαροθήκη. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό εδώ το έβαλα μέσα στη μαξιλαροθήκη. Επόμενο βήμα σημαντικό για το mousepad είναι να δέσουμε την πάνω πλευρά. Καλό θα ήταν να το, βασικά, να το δέσουμε με σκηνή, με ένα tie wrap ίσως είναι η πιο πρακτική λύση, το οποίο δεν θα βγει εύκολα στο πλήσιμο. Προσωπικά θα βάλω ένα tie wrap. Τέλος πάντων, αφού το στερεώσουμε και το δέσουμε, το βάζουμε στο πλυντήριο. Και πώς το βάζουμε στο πλυντήριο? Λοιπόν, το βάζουμε στο πλυντήριο σε χαμηλή θερμοκρασία. Δεν θέλουμε να το αλλοιώσουμε το mousepad, δεν θέλουμε να βγάλουμε οποιαδήποτε ειδική κόλλα έχει πάνω το mousepad. Οπότε σε κρύους βαθμούς σκεφτείτε γύρω στους 25 με 30 βαθμούς είναι ικανοποιητικά. Αν και πιο κάτω μπορείτε, αν μπορείτε με κρύο εντελώς νερό, βάλτε το με κρύο εντελώς νερό. Απορρυπαντικό. Μπορείτε να το βάλετε χωρίς απορρυπαντικό, αν και θα συνιστούσα πολύ ελάχιστο, πάρα πολύ ελάχιστο, ένα κουταλάκι του γλυκού. Σκεφτείτε ή άντε βαριά τη σούπα σε απορρυπαντικό, νομίζω είναι υπέρα αρκετό για το συγκεκριμένο mousepad. Οπότε το βάζουμε αυτό στο πλυντήριο, έτσι όπως είναι μέσα στο σακουλάκι μαξιλαροθήκη, και βάζουμε μια κουταλιά του γλυκού απορρυπαντικό. Μαλακτικό ούτε καν να το διανοηθείτε, και ας θέλετε να μυρίζει όμορφα. Λοιπόν, πάω να το βάλω στο πλυντήριο, να το απλώσω μετά και να δω να σας πω τα αποτελέσματα. Λοιπόν,
Ευχηθείτε μου καλή τύχη και ελπίζω να μπορέσω να το κάνω να δουλέψει. Λοιπόν, επιστρέφω. Λοιπόν, παιδιά, επέστρεψα. Ελπίζω να μην. Τι να περιμένετε πολύ αυτό το μοντάρο, τέλος πάντων. Λοιπόν, έκανα μία πατάτα στο προηγούμενο κομμάτι του βίντεο. Δεν ρύθμισα το zoom, οπότε θα ήταν σε ψηλό χάλια ποιότητα, λίγο χειρότερο από αυτό. Τέλος πάντων, με συγχωρείτε, δεν πρόκειται να κάτσω να το ξαναγυρίσω γιατί θα είναι φεϊκιά. Να σας δείξω το απλημένο mousepad για άπλητο. Τέλος πάντων, anyway. Λοιπόν, πήγα, το έπλυνα, περίμενα κάνα 40 λεπτό περίπου να στεγνώσει. Εξής παρατηρήσεις. Πρώτον, το στύψιμο, παιδιά, δεν επηρεάζει το mousepad καθόλου τελικά, γιατί το έβαλα χωρίς στύψιμο, αλλά το πλυντήριό μας δυστυχώς για κάποιο λόγο δεν έκανε χωρίς στύψιμο. Τέλος πάντων, το έστυψε, λέω πάει τώρα, αλλά τελικά είναι μια χαρά, άρα δεν μας επηρεάζει το στύψιμο, μπορεί να είναι και καλύτερα. Κατά δεύτερον, απορριπαντικό, μια κουταλιά της σούπας τελικά καταλήγουμε, είναι αρκετό, υπεραρκετό. Κρύο νερό, εγώ προσωπικά επειδή το πλυντήριο έχει δικό του πρόγραμμα, πήγε σε κρύα πλύση, γύρω στους 20 βαθμούς με 15 Κελσίου ήταν το νερό μέσα. Τρίτο, όπως βγαίνει από τη βρύση περίπου, σκεφτείτε. Δεν θέλουμε ζεστό νερό. Σας είπα ότι εάν βάλετε ζεστό νερό υπάρχει περίπτωση να... Ναι, μπορεί να καθαρίσει, αλλά μπορεί να ξεκολλήσουν κομμάτια πάνω από το τέτοιο, να λιωθούν οι κόλλες του, γιατί όταν μια κόλλα ζεσταίνεται ή το πλαστικό του ζεσταίνεται, τότε είναι λίγο άσχημα τα αποτελέσματα και μπορεί να έχουμε άσχημα... Να μην είναι καλό τέλος πάντων. Anyway, λοιπόν, κρατάμε αυτό. Επίσης, η μαξιλαρωθήκη μια χαρά, πλήθηκε και αυτή μαζί, ξανά. Δεν είχα κανένα θέμα απολύτως να μην πει να μην βγει. Παρατήρηση, αν μπορείτε να βάλετε εξτρά πλύση, δηλαδή να το ξεπλύνει λίγο παραπάνω, κάποια πλυντήρια το έχουν αυτό, κάντε τόσο περισσότερο νερό πέσει επάνω, τόσο πιο σίγουροι είμαστε ότι δεν έμεινε απορρυπαντικό πάνω στο mousepad. Τώρα, τι γίνεται, το έβαλα, εγώ επειδή έξω βρέχει, γίνεται τις τελευταίες μέρες χαμός, χθες και σήμερα βρέχει καταρακτοδός, το άπλωσα πάνω στη σόμπα, είχα μια επιφύλαξη, αλλά εντάξει, βέβαια το έβαλα στις χάρες που έχει τέλος πάντων. Ναι. Εσείς, εάν βρέχει και δεν μπορείτε να το απλώσετε στον ήλιο, κάντε το εξής. Πάρτε μία πετσέτα του μπάνιου ή μία πετσέτα που πλένετε το πρόσωπό σας, βάλτε την επάνω στο καλοριφέρ και πάνω από την πετσέτα ακουμπήστε το mousepad. Το mousepad, παιδιά, είναι αυτό. Το έπλυνα καθαρό. Δεν ξέρω αν φαίνεται καθαρό ή. Πάντως, προσωπικά οι λεκέδες που είχε δεν έχουν εξαφανιστεί, που σημαίνει ότι η δουλειά έγινε καλά. Τώρα, το σημαντικό που με έκυγε πιο πολύ απ' όλα είναι η υφή του. Το σημαντικό, παιδιά, είναι η υφή να μην έχει αλλοιωθεί. Η υφή, όπως τη βλέπω και όπως την είδαμε το που το έβγαλα, δεν έχει αλλοιωθεί καθόλου. Μπορώ να πω ότι είναι ακριβώς το ίδιο όπως τον το αγόρασα. Εντάξει, δεν είναι τόσο χνουδωτό, αλλά είναι πολύ ωραίο. Δεν έχει κάνει καθόλου γρέζι, μα καθόλου γρέζι. Λοιπόν, το βλέπετε, να σας το δείξω κιόλας. Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα, όσον αφορά το mousepad, τι άλλο έχω να προσέξω. Βάλτε το, είπαμε, πάνω από το καλοριφέρ σας. Θα είστε κομπλέ, υπερκομπλέ. Μην ακουμπήσετε το καλοριφέρ, σας παρακαλώ, γιατί από πίσω δείτε. Είναι πλαστικό. Ναι, μεν δεν θα λιώσει από το καλοριφέρ, αλλά έχει... δεν θέλω να ρισκάρω, δεν θέλω να ρισκάρετε κι εσείς με κόλλες. Τέλος πάντων, αυτό. Οπότε, κρατάμε. Παίρνουμε μια μαξιλαρωθήκη και το βάζουμε μέσα. Κλείνουμε τη μαξιλαρωθήκη με tie wrap, είναι το πιο ασφαλές. Όλοι έχουμε ένα tie wrap για τα καλώδια που δένουμε στο κουτί μας. Δέστε το γιατί αλλιώς θα βγει, οπότε δεν υπάρχει νόημα και θα χτυπάει επάνω στον κάδο του πλυντηρίου αν δεν το κάνετε. Αυτό αν υπάρχει μια προεξοχή ή κάτι θα το γδάρετε τζάμπα και βαρεσέ το mousepad και δεν λέει. Αφού το δέσουμε, το βάζουμε στο πλυντήριο σε κρύο νερό, όσο πιο κρύο γίνεται. Μια κουταλιά απορρυπαντικό, μην βάλετε μαλακτικό, δεν ξέρω, βασικά το μαλακτικό μπορεί να κολλήσει επάνω, να κάνει υπολείμματα και να μην φτάσει το κρύο νερό που θα έχει για να το ξεβγάλει εντελώς. Τα περισσότερα προβλήματα που διάβασα από αυτούς που δοκίμασαν με μαλακτικό ήταν ότι κολλούσε το μαλακτικό και δεν μπορούσαν να το ξεπλύνουν με τίποτα. Μην βάλετε μαλακτικό. Δεν θα μυρίζει πρωινή φρεσκάδα, αλλά τουλάχιστον θα είναι καθαρό. Λοιπόν, και αφού το βγάλετε, βάλτε μια πετσέτα πάνω στο καλοριφέρ σας αφού το ανοίξετε μετά και αφήστε να στεγνώσει. Το συγκεκριμένο εντυπωσιακό και αυτό θα το δώσω στη Razer Sabondo,
είναι ότι στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, μέσα σε μισή ωρίτσα με 40 λεπτά είναι κομπλέ. Δεν θέλει να περιμένετε πάρα πολύ. Και αυτό φανερώνει ότι έχει πάρα πολλά συνθετικά κομμάτια. Δηλαδή, γι' αυτό σας είπα, μην του βάζετε υψηλές θερμοκρασίες. Δεν νομίζω να τις αντέξει το καημένο. Λοιπόν, αυτό είναι. Η φύτη του είναι υπερκαλή. Δοκίμασα το ποντίκι, λειτουργεί τέλεια. Δοκίμασα το scrolling, όλα είναι κομπλέ, δεν έχω καθόλου θέμα. Δεν έχει γρέζει καθόλου η επιφάνεια, πεντακάθαρη. Εντυπωσιασμένος. Άρα το πείραμα πέτυχε. Ανεβάζω το βίντεο, κάνω το μοντάζ, ανεβάζω το βίντεο. Αυτά από μένα, ήμουν ο Κώστας, Check Tech Now. Νομίζω ότι είναι η πιο ασφαλής, η πιο γρήγορη και η πιο σίγουρη λύση. Επειδή η πρώτη λύση που είχα στο μυαλό μου, που είχα κάνει την προηγούμενη φορά, γιατί δεν ήθελα να ρισκάρω το πλυντήριο, ήταν λίγο πιο περίπλοκη και λίγο πιο χρονοβόρα. Αυτή εδώ ταξίζει και δίνω τα εύσημα και στη Razer που στεγνώνει γρήγορα. Λοιπόν, Check Tech Now, ήμουν ο Κώστας και λογικά δεν θα έχετε κανένα θέμα απολύτως για να βάλετε και οποιοδήποτε άλλο mousepad έχετε. Απλά με προσοχή και κρύο νερό. Γεια σας, να έχετε μια όμορφη μέρα και βάλτε τα και πλύντε τα. Κάθε 2-3 μήνες βάζετε τα και πλύντε τα. Να ξεβρωμίσουν τα mousepad, παιδιά. Να ξεβρωμίσουν. Λοιπόν, γεια σας. Break it down and roll it, bitch.